Η αναπτυσσόμενη οικονομία της Δυτικής Αφρικής, η ακτή ελεφάντος του, είναι στο σωστό επιχειρηματικό δρόμο. Είμαστε στο Αμπιτζάν για να δούμε πώς η χώρα θα υλοποιήσει τη φιλοδοξία της να συμμετάσχει στις αναδυόμενες οικονομίες μέχρι το 2020. Μετά από πολλά χρόνια πολιτικής αβεβαιότητας, η ακτή ελεφαντός του παρουσιάζει σήμερα μια εντυπωσιακή ανάπτυξη με ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 8% το 2016, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Η χώρα επιδιώκει να αλλάξει οικονομικά σελίδα, επενδύοντας στις υποδομές, στα δίκτυα ενέργειας και νερού, αλλά και στους δρόμους. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2016-2020 στοχεύει να αυξήσει την επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα. Το Euronews συνάντησε τον πρωθυπουργό της χώρας, Αμαντού Γκον Κουλιμπαλί, ο οποίος μας περιέγραψε τους στόχους του. Το σχέδιο 2016-2020 έχει αποτιμηθεί στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Στόχος μας είναι να χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα κατά 40% από τον δημόσιο τομέα για επενδύσεις που έχουν να κάνουν με τον τομέα των υποδομών. Το υπόλοιπο 60% αφορά ιδιώτες. Υπάρχει μια μεγάλη επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο για την στήριξη της παιδείας, την επαγγελματική κατάρτιση και τον τομέα της υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από το 60% του πληθυσμού είναι κάτω των 35 ετών. Το κράτος έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης. Παράλληλα, ανάμεσα στους στόχους είναι η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία. Η μεγάλη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου είναι το κλειδί για την προσέλκυση επενδύσεων. Έχουμε δημιουργήσει ένα νομοθετικό κώδικα επενδύσεων. Είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς νόμους που υπάρχουν. Περιλαμβάνει σημαντικές απαλλαγές όσον αφορά τη μείωση των φόρων, αλλά και την απαλλαγή από ΦΠΑ. Ως αντιστάθμισμα, θα ζητήσουμε από τους επενδυτές να στηρίξουν τον εγχώριο πληθυσμό δημιουργώντας δουλειές. Η ακτή ελεφαντός του είναι μία από τις καλύτερες ευκαιρίες που υπάρχουν στην Αφρική. Υπάρχουν πολλοί τομείς που προσφέρονται για επενδύσεις. Οι τράπεζες, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η αξιοποίηση ακινήτων, η εξόρυξη και η γεωργία. Το Κέντρο Προώθησης Επενδύσεων της ακτής ελεφαντός του έχει κομβική σημασία για την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών και τη δημιουργία των απαραίτητων επαφών ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες πλευρές, διευκολύνοντας τις διαδικασίες. Το πρώτο βήμα του νέου επενδυτή όταν φτάνει στην χώρα είναι να ενημερωθεί για τα πάντα. Το Κέντρο Προώθησης Επενδύσεων δημιουργήθηκε ακριβώς για να είναι ο μοναδικός ενδιάμεσος σε αυτήν την έρευνα για το πού θα επενδύσει. Άρα είναι το μοναδικό σημείο επαφής. Στο κέντρο ενημερώνεσαι. Σου προσφέρουν όλη την βοήθεια. Μπορείς να ανοίξεις την επιχείρησή σου σε μία μέρα. Είναι λοιπόν ένα γραφείο που χρειάζεται μόνο μία επίσκεψη. Αυτό επιτρέπει στους επενδυτές να μην χάνουν χρόνο. Η ακτή ελεφαντός του έχει το πλεονέκτημα να είναι μια οικονομία όπου μπορείς να επενδύσεις σε πολλούς τομείς, από την γεωργία μέχρι τις υπηρεσίες. Στην ακτή ελεφαντός του υπάρχει γεωργική πρώτη ύλη, υπάρχουν δηλαδή ευκαιρίες στην αγροβιομηχανία και την βιομηχανική επεξεργασία. Του θεωρείται από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κακάο στον κόσμο. Η συνολική παραγωγή φτάνει τα 1,9 εκατομμύρια τόνους. Είναι ένας τομέας που έχει πολλές δυνατότητες. Η Semoa είναι μια γαλλική εταιρεία σοκολάτας. Έχει επενδύσει στο Αφρικανικό κράτος εδώ και 20 χρόνια. Το 2015 έκανε μια νέα επένδυση, δημιουργώντας ένα εργοστάσιο σοκολάτα στη χώρα. Εδώ μπορούμε να επεξεργαστούμε 70.000 τόνους κακάο. Μαζεύουμε το κακάο με την βοήθεια των συνεταιρισμών και κάνουμε όλη την διαδικασία που απαιτείται για να μετατρέψουμε το κακάο σε ολοκληρωμένη σοκολάτα. Το κλειδί της επιτυχίας είναι πρώτα απ' όλα η εκπαίδευση. Οι ξένες εταιρείες όταν επενδύουν εδώ ψάχνουν για ένα συγκεκριμένο προφίλ εργαζομένων. Ντόπιους που να είναι καλά εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους. Άρα, έχουμε ένα σημείο σύγκλησης ανάμεσα στην εθνική πολιτική προώθηση των ντόπιων στελεχών και των διεθνών επενδυτών που αναζητούν επαρκές ανθρώπινο δυναμικό. Το όραμα της ανάπτυξης για τη χώρα έχει να κάνει με την εξαγωγή περισσότερης αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης στις διεθνείς αγορές. Η χώρα θέλει να δείξει ότι μπορεί να είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη οικονομία της Αφρικής, αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό.